Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας, δώστε μας μία εικόνα, ένα πρώτο σχόλιο, μία πρώτη αίσθηση που έχετε μετά τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι 14 του μηνός ξεκινούν τα σχολεία και εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σε ποιες συνθήκες θα ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων. Είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Καταρχάς να πούμε το βασικό, ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι απαραίτητο για την ψυχική, νοητική, κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι δεύτερη χρονιά τα παιδιά μακριά από το σχολείο είναι πρόβλημα για μια γενιά ολόκληρη. Όμως αυτό πρέπει να γίνει με όρους και προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα παιδιά, οι οικογένειές τους και οι συνάδελφοι με ασφάλεια να μπορούν να συνυπάρχουν στη σχολική τάξη. Και εδώ υπάρχουν παρατηρήσεις και κριτική συγκεκριμένη που έχει γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε τίποτα πραγματικά από το Μάιο μέχρι τώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες. Και άμα θέλετε, μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό. Θα θέλαμε να μας δώσετε πού, κατά τη γνώμη σας, εντοπίζονται τα βασικότερα προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό πρόβλημα είναι οι αποστάσεις και οι μαθητές ανατάξει. Αυτό πρέπει να λυθεί. Και να μην σχολιάσω τώρα τις μαθηματικές ακροβασίες περί 17 μέσου όρου που είπε ο Υπουργός. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε καν, όταν ξέρουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία των τμήματων είναι πάνω από 25 μαθητές. Όλο το καλοκαίρι το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε τίποτα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ούτε μία σχολική αίθουσα παραπάνω. Υπάρχουν εκατοντάδες αίθουσες που έχουν κλείσει από συμπτύξεις τμήματων. Σχολεία τα οποία λόγω της συγχωνεύσεως των σχολείων έχουν κλείσει. Άλλοι δημόσιοι χώροι. Είναι επινοικιάσει ιδιωτικούς χώρους. Να ανοίξει έστω ένα παράθυρο σε μία αίθουσα που δεν αερίζεται διαμπερός. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Πείτε μου κάτι, κύριε Καργόπουλε, θα προχωρήσουμε στα επόμενα. Ναι. Είναι ακριβές αυτό το στοιχείο που έχω υπόψη μου, ότι παρά αυτές τις αριθμητικές ακροβασίες και τους μέσους όρους του Χάρβαρντ, που οι μέσοι όροι με τις ζωές των παιδιών τώρα, είναι ακριβές ότι έχουμε 1.000.000 μαθητές στη χώρα που θα είναι στιβαγμένοι σε αίθουσες των 26-27 ανθρώπων? Είναι ακριβές, και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν αίθουσες που κανονικά, όχι με κορονοϊό, δεν πέρανε πάνω από 15 μαθητές. Ξέρω ότι πάρα πολλές περιοχές, π.χ. στα Επτάνησα, υπάρχουν πολλά λιώμενα κοντέινερ. Εκεί δεν χωράνε καλά-καλά 15 μαθητές και στηβάζονται παραπάνω και σε άλλες συνθήκες. Έχουμε ακόμα λιώμενα, κύριε Καργόπουλε. Καλά, ναι. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα. Το 2020 έχουμε λιώμενα κοντέινερ. Πρόπερση υπηρετούσα σε ένα εκπληκτικό σχολείο, κατά τα άλλα, στο Γενικό Λύκειο Λεξουρίου στην Κεφαλονιά, όπου είχε λιώμενα ελαφρού τύπου πάνω στην παραλία. Είχε περάσει μια Αγγλίδα τουρίστα και βάζοντα για ένα hot spot. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι είναι σχολείο. Σε ένα σχολείο που λέω εκπληκτικό από την άποψη της ποιότητας των μαθητών και των συναδέλφων. Γιατί τρομερή δουλειά. Είχαν λιώμενα με σειρματόπλεγμα πάνω στη θάλασσα. Το χειμώνα έρχονταν άμμος με νερά μέσα στις τάξεις. Αυτό δεν είναι μια εξαίρεση. Γενικώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη στέγη, τη σχολική, και δεν ευθύνεται μόνο η σημερινή κυβέρνηση, που τώρα με τον κορονοϊό αυτό το πράγμα γίνεται εκρηκτικό. Λοιπόν, το Υπουργείο και η κυβέρνηση ολικά δεν έκανε τίποτα εδώ και 5 μήνες προκειμένου να διασφαλίσει έστω και μία αίθουσα. Δεν έχουμε αυτά πάντα που να φτιαχτούν καινούργια σχολεία σε 3 μήνες προφανώς. Αλλά είχαμε εντοπίσει εδώ και μήνες ότι πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες να διασφαλίσει περισσότερες αίθουσες και περισσότερο προσωπικό. Γιατί για να αραιώσουν οι μαθητές, αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί παράγοντες. Εκτός είναι κάποιος μάγος και μπορεί να το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Δεν γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Περισσότεροι καθηγητές, περισσότερες αίθουσες. Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Ούτε ξέρετε, για το ένα. Εδώ υπάρχει, είμαστε σε ένα κυκαιώνα παλινοδιών και αντιφάσεων. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα μαγαζί να μπαίνει ένας πελάτης. Δεν γίνεται σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα να είναι 2, 3, 5 άνθρωποι. Και την ίδια ώρα να μην τρέχει τίποτα, γιατί σε μία αίθουσα θα είναι 26. Ένα. Και να πω και κάτι τώρα, γιατί εντάξει, υπάρχει επίκληση στην επιστημοσύνη. Ο κύριος Μαγιορκίνης είχε βγει το Μάιο και έλεγε να μην ανοίξουν τα σχολεία. Μετά είχε καταλήξει η Επιτροπή και αυτός ευθυγραμμίστηκε με τους υπόλοιπους που είπε να ανοίξουν. Και βγαίνει μετά από 4-5 μήνες και λέει ότι δεν υπάρχει νόημα να αραιώσουν τους μαθητές. Τι άλλαξε? Άλλαξε η αναγκαία απόσταση του 1,5 μέτρου, άλλαξε η μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Τι σας κάνει εντύπωση στο είπα, κύριε Καργόπουλε, εδώ είπαμε θα ασκήσουμε τα μνημόνια και δεν τα ασκήσαμε. Στα επιμέρους θα τα χαλάσουμε. Και είναι και πολλά άλλα, εντάξει τώρα, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Τον Απρίλιο με διάφορες μαθηματικές ακροβασίες και τον Μάιο
προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν χρειάζεται να γίνονται τεστ. Θα θυμάστε. Επειδή δεν μπορούμε να επαφιέμεθα ότι σε ένα νόμο με ένα άρθρο θα λύσουν λοιπόν τα θέματα, ούτε στα ζητήματα της πανδημίας, τι πειστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την αρχή, από το Μάιο, είχαμε στη συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Είχαν πει αυτά τα δύο βασικά πράγματα. Να εξασφαλιστούν αίθουσες, ένα. Δύο, να εξασφαλιστεί προσωπικό. Ξέρετε, υπάρχει και το φέτος. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έγιναν 4.500 διορισμοί στην ειδική αγωγή και ότι η πρώτη φάση των αναπληρωτών, το 23.000 περίπου, προσδίθηκαν πιο νωρίς από το 25 Αυγούστου. Αυτό ισχύει και το ένα και το άλλο. Να πω όμως το εξής, ότι πέρσι δούλεψαν 42.000 αναπληρωτές. Συν 3.000 συνταξιοδοτές, γιατί τα μαθηματικά πέρα από ακροβασία είναι και έκφραση της αντικειμενικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Έχουν να γίνει μόνιμος διορισμός 10 χρόνια στη γενική εκπαίδευση. Και ο μέσος όρος ηλικίας των συναδέλφων στη δευτεροβάθμια είναι 55 χρονών. Και πάρα πολλοί έχουν υποκείμενα νοσήματα. Καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες σε προσωπικό, αν πέρσι που δουλέψαν 42.000 αναπληρωτές, με αυτούς τους παράγοντες τους επιπλέον, είναι περισσότερες από εκεί. Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έχει προσλάβει τους 25. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Πρέπει άμεσα να διασφαλιστούν χώροι, που είναι δύσκολο τώρα, αν ήταν δύσκολο το Μάιο, τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Να προσληφθεί αναγκαίο προσωπικό έτσι ώστε να μικρύνουν τα τμήματα και συνάδελφοι οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να μην υποχρεωμένοι να πάνε στο σχολείο, ούτως ή άλλως δεν υποχρεωμένοι με βάση τον νόμο. Να διασφαλιστούν οι σχολικές καθαρίστες με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς να είναι στους χώρους. Τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με τα αντισηπτικά, τις μάσκες, όλα αυτά που χρειάζονται και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν. Αλλά το να φτάνουμε στο παραπέντε, γιατί έκανε μια τηλεδιάσκεψη το Υπουργείο με την ΟΛΜΕ. Και τέλος Αυγούστου και μας είπε τι να κάνουμε για να ανοίξουμε. Ποια είναι η γνώμη σας? Δεν μπορεί μια εβδομάδα πριν να ανοίξουν τα σχολεία να λύσει τέτοια ζητήματα. Προφανώς. Είναι έκθετη λοιπόν η κυβέρνηση. Είναι έκθετες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για το πρόβλημα του προσωπικού, της σχολικής στέγης, όλα αυτά που λέγαμε. Αλλά και οι συγκεκριμένοι, γιατί δεν πήρε κανένα μέτρο έστω να κάνει κάτι να διευκολύνει την κατάσταση. Κύριε Καργόπουλε, άμα δεν σας ρωτάνε, γκρινιάζετε. Άμα σας ρωτάνε, πάλι γκρινιάζετε. Όχι, κοιτάξτε ποιο το πρόβλημα. Μια εβδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία, μας είπε να πάμε σε διάλογο. Γιατί είχαν πάρει απόφαση, τους είδατε να είχαν πάρει απόφαση μια εβδομάδα πριν. Εντάξει, το άλλαξαν δύο φορές ημερομηνίες. Το θέμα είναι ότι από το καλαδινάκι του καλοκαιριού πρέπει να διασφαλιστούν χώροι. Δεν μπορεί αυτό να λήξει σε μια εβδομάδα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στα Εξάρχεια, μέσα στο κέντρο, υπάρχει το παλιό Πέμπτο Λύκειο. Το οποίο έχει σταματήσει τη λειτουργία εδώ κάποια χρόνια. Θα μπορούσε να επισκευαστεί μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Θα μπορούσε να επισκευαστεί μέσα στο καλοκαίρι και να έχουν ένα σχολείο, μεγάλο κιόλας και σε προάβλιο και σε αίθουσες, και να πάνε μαθητές. Δεν λέω ότι θα είναι κάποιος μάγος να διπλασιάσει τα σχολεία σε τρεις μήνες. Αλλά μπορούσαν να πάρθουν κάποια μέτρα να διευκολυνθεί κάπως η κατάσταση. Ξέρετε, το έχει. Έτσι τώρα με αναγκάζει. Έχω μια πίεση στη γλώσσα, θα το πω. Ας το κάνει και ο κύριος Μπακογιάννης για να αναφερόμουν και σε αυτόν. Αλλά αυτό που περιγράφεται τώρα. Υπάρχει ένας δήμος της χώρας που το έκανε. Είναι η Πάτρα. Εκεί ο Πελετίδης λοιπόν πήρε τις υπηρεσίες του Δήμου, πήγε σε όλα τα σχολικά κτίρια, έκανε ανακαινήσεις. Προσπάθησε να τα κάνει όσο πιο φιλικά γίνεται σε ό,τι αφορά τον σχολικό πληθυσμό σε συνθήκες πανδημίας και αυτή τη στιγμή υπάρχει και τρέχει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση των σχολικών κτηρίων της Πάτρας με μηδενική επιχορήγηση από το κράτος για να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία. Δεν το είδα πουθενά αλλού αυτό. Ναι, και λέω και πάλι ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική και λέω και πάλι πρέπει σε βάθος χρόνου να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και του προσωπικού και τη σχολική στέγη. Και είναι και για παιδαγωγικού λόγου, πέρα από λόγου υγεία. Δεν μπορεί να στηβάζονται 25 μαθητές τώρα σε αίθουσες, οι οποίες δίνονται για 10. Ούτως ή άλλως το θέμα τη σχολική στέγη, για να μην υπήρχε κορονοϊός, με βάση και τις παλαιότητες των κτηρίων και τις διαρρυθμίσεις και τα λοιπά, έπρεπε να είναι στην ημερήσια διάταξη ούτως ή άλλως, κύριε Καργόπουλο. Ναι, όμως. Σε ό,τι αφορά. Να το πω και αυτό τώρα. Ήρθε ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζοντας ότι έχει εξασφαλίσει 70 δις. Και αυτό λέμε κιόλας στο συνδικαλιστικό κίνημα και δεν έχει δώσει ένα ευρώ, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη λειτουργία των σχολείων με καλύτερους όρους. Κύριε Καργόπουλε, με τις συνθήκες καθαριότητας στο σχολείο, πώς είναι τα πράγματα? Με τους εργαζόμενους δηλαδή που έχουν αναλάβει αυτό τον τομέα. Που βιώνουν τόσα χρόνια σχολικές καθαριότητες είναι τραγική. Δεν ξέρετε την κατάσταση. Φαντάζομαι υπήρχε κινητοποίηση στη μέση της καραντίνας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τώρα προσπαθούν να επεκτείνουν τις συμβάσεις των συναδέλφων στην καθαριότητα και ανδρών και γυναικών. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό και στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, επαρκές, και να μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να υπεύθυνος για την καθαριότητα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Μέχρι πριν τον κορονοϊό, ξέρετε, η καθαριότητα ξεκίναγε μετά το μεσημέρι. Όταν καταλαβαίνετε, έχει 10 τουαλέτες για 300 μαθητές, καταλαβαίνετε αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Σας λέω και πάλι, είναι καταστάσεις εκρηκτικές που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, που και λόγω του κορονοϊού αυτό παίρνει ακόμα πιο έντονη μορφή. Μάλιστα. Έχετε συγκεντρωτικά στοιχεία πόσες σχολικές, βάλτε τώρα το αίθουσες μέσα σε εισαγωγικά, λειτουργούν σε κοντέινερ στη χώρα? Όχι, δεν το έχω αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουν πάρα πολλές και στην Αθήνα και σε σεισμογενείς περιοχές που είναι τα παιδιά στο κοντέινερ. Τώρα έρθει μήνυμα μαζί, και από το Δήμο Μαρκοπούλου τώρα. Ναι, και στο Μαρκόπουλο έχει. Παντού υπάρχει, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει, ειδικά στις σεισμογενείς περιοχές. Να πω κάτι για την νεολαία που και λόγω δουλειάς με απασχολεί πολύ. Έχουμε χρόνο. Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Γαρδούλη. Να το πω λίγο. Κοιτάξτε, γιατί και λόγω αντικειμένου έχουμε και μια ευαισθησία. Εντάξει, είναι προκλητικό να κουνάνε το δάκτυλο στην νεολαία και να αποδίδουν την ευθύνη, την ατομική, στον νέο άνθρωπο και να αποποιούνται τις ευθύνες στις δικές τους. Δηλαδή, ο νέος άνθρωπος βλέπει αντιφατικά πράγματα πλέον και σκέφτεται. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία να του λες ότι. Να περπατάς 1,5 μέτρο απόσταση, μην εξφενδονιστεί κάποιο σταγονίδιο από τον ένα στον άλλο και κολλήσεις και απάνω τους βάζεις το ίδιο κρανίο να κάθονται σε μια αίθουσα 20 ανθρώπων, 25 χωρίς να ρίζεται διαμπερός. Αυτό που είπατε πριν για τα αεροπλάνα, για τα πλοία, για τους χώρους δουλειάς ή αυτό που είπαμε πιο πριν για τα τεστ. Είναι απότερα και κάτι. Δηλαδή, εντάξει, από τη μία λέμε ότι να τηρούνται οι αποστάσεις και σωστά λέμε για να μην κολλήσουν ένα στον άλλον. Και το ζήτημα, ξέρω να πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι οι άνθρωποι είναι πιο προοδευτικοί, πιο ριζοσπαστικοί. Το ζήτημα και παράδειγμα τη μετάλληψη δεν έχει ακουμπήσει κανένα στην Ελλάδα. Κανένα. Υπήρχε ζήτημα στη Γερμανία, λύθηκε, στον Καναδά λύθηκε. Δηλαδή λένε στον νέο άνθρωπο ότι πρόσεξε, ξέρω εγώ, μην κολλήσει τον παππού και γιατί καλά το λένε. Ή απ' την άλλη λένε πρόσεξε, μην κολλήσει τον παππού και τη γιαγιά. Απ' την άλλη δεν έχει προσληφθεί ούτε ένα γιατρό με μόνιμη σχέση σε ένα νοσοκομείο. Και οι συμβασιούχοι γιατροί, από ό,τι έχω, δεν ξέρω, κύριε Μπογιό, που λέει, κύριε Κοτάκη, πώς είναι οι συμβασιούχοι γιατροί που έχουν βγει, νομίζω είναι απειροελάχιστοι. Αυτό που γνωρίζω, μια και το λέτε, γιατί έψαξα το ζήτημα στο τέλος του καλοκαιριού, μου έκαναν εντύπωση οι απανωτές δηλώσεις του κυρίου Κικίλια, ο οποίος μιλούσε συνέχεια για προσλήψεις. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι σπουδαία και μπορεί να τη χρησιμοποιεί κανείς όπως θέλει και να κρύβεται πίσω από αυτήν. Οι προσλήψεις 6.000 δεν αφορούν παρά μόνο σε 1.000 ανθρώπους σε υγειονομικό προσωπικό. Και προσέξτε, όταν λέμε προσλήψεις, δεν μιλάμε για διορισμούς. Μιλάμε για προσλήψεις ακριβώς ορισμένου χρόνου που όταν θα κάνει ό,τι είναι να κάνει ως ήρωάς μας, μετά θα τον πετάξουμε όπως πώς το λένε, από το ζυμάρι η ακαθαρσία. Περί αυτού πρόκειται. Και να πω και κάτι τελευταίο. Αυτά τα λέμε γιατί η αμφισβήτηση της νεολαίας για το πώς διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση, οι προηγούμενες, συνολικά το σύστημα, το ζήτημα του κορονοϊού, δεν πρέπει να οδηγήσει τη νεολαία σε θεωρίες συνωμοσίες, σκοταδιστικές, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και κάτι τέτοια που κυκλοφορούν. Ο κορονοϊός υπάρχει, είναι ιός συγκεκριμένος, χρειάζεται να προσέχει προφανώς και χρειάζεται να τηρεί τα μέτρα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει απέτηση ο νέος άνθρωπος και να μην τον κοροϊδεύουν, αλλά και να έχει απέτηση να διασφαλίζει το κράτος συνθήκες έτσι ώστε αυτός και η οικογένειά του να μπορούν να ζουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η ουσία όλη. Όσοι ώρα μιλάμε, συνεχίζονται τα μηνύματα, γιατί χτυπήσαμε φλέβα και νέα μάκρη λιώμενα. Και μισό λεπτό που αλλού μας είπαν και στο Βύρονα λιώμενα. Παντού, σε όλη την Ελλάδα έχει λιώμενα. Μιλάμε τώρα για το λεκανοπέδιο, έτσι. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει το σχολείο να είναι ανοιχτό και για τα παιδιά και για εμάς τους συναδέλφους, αν θέλετε. Θέλουμε το σχολείο να κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα όμως θα δώσουμε τη μάχη έτσι ώστε να τηρηθούν όσο το δυνατόν τα μέτρα ασφαλείας και δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από τη συνολική μάχη για ένα σχολείο τόσο στις εγκαταστάσεις, όσο στο προσωπικό, όσο και στο περιεχόμενό του, που αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε άλλη φορά, που να μπορεί να αναπτύσσει εκεί ο μαθητής πολύπλευρα την προσωπικότητά του με ασφάλεια για αυτόν και την οικογένειά του. Κύριε Καργόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαστε σε επαφή. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα παραμείνουμε. Ειδικότης μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.